Η εικόνα στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά στον COVID-19 φαίνεται να είναι η χειρότερη στην Ευρώπη, καθώ ο ρυθμό ημερήσια αύξηση κρουσμάτων βρίσκεται στο 7,7%. Εντό και εκτό τη χώρα ασκείται κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και στο NHS, με τον Αυστριακό Υπουργό Υγεία να κάνει λόγο για την πιο τρομακτική κατάσταση εντό τη γυραιά Υπήρου. Αυτό είναι που τρομάζει πολλού στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Οι αριθμοί στη Μεγάλη Βρετανία με 7,7%. Γαλλία 3,7%. Και η Γερμανία που πάντα είχε παρόμοια εξέλιξη με εμάς κατά πολλά κριτήρια, λίγο παραπάνω από εμάς με 3%. Την ίδια ώρα έρευνες που έγιναν στην Ισλανδία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η εξάπλωση του νέου κορονοϊού να ξεκίνησε στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν καν γίνει αντιληπτή η παρουσία του. Όταν ξεκινήσαμε του ελέγχου στην Ισλανδία, βρήκαμε εν γέννη ότι ενώ εστιάζαμε σε εκείνου που έρχονταν από τι Άλπε, ο ιό μεταδόθηκε στη χώρα από εκείνου που έρχονταν από διάφορε άλλε χώρε. Το πιο ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι υπήρξαν πολλά κρούσματα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι σαφέ ότι από νωρί ο ιό εξαπλώθηκε ευρέω στη Βρετανία πριν κάποιο να το αντιληφθεί. Και οι επιστήμονε βλέπουν επιδείνωση τη κατάσταση. Σύμφωνα με τον καθηγητή Άντων Κοστέλο από το University College του Λονδίνου, η αργοπορία στη λήψη μέτρων θα κοστίσει ενδεχομένως στο Ηνωμένο Βασίλειο τον υψηλότερο απολογισμό όλης της Ευρώπη.